πιστεύω να θα δυσκολευτούμε, αλλά πιστεύω να είναι η διαδικασία πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Κύριε Γκότση, και εσείς δύο λόγια σας παρακαλώ για την παράδοση, μιας και την αγαπάτε τόσο πολύ. Γεια σας και από μένα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ότι πρέπει όλες αυτές τις συνταγές του τοπικού χαρακτήρα με τα τοπικά προϊόντα πρέπει να τις αναδείξουμε, διότι όλοι μπορούμε να κάνουμε κάποια συνταγή, αλλά τεχνικά, όπως θα κάνουν οι γιαγιάδες μας και τώρα εμείς, ας πούμε, εσείς και μετέπειτα εμείς, να κρατήσουμε αυτές τις συνταγές, διότι αυτό είναι ο πολιτισμός της πατρίδας μας. Αλλά όλα αυτά για να τα αναδείξουμε πρέπει και από τα τοπικά προϊόντα μας. Άρα αυτά τα δύο, αν τα παντρέψουμε, έχουμε το τελικό το αποτέλεσμα το οποίο θα μας πάει παρακάτω. Αυτό έχω να πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε, Χριστό, για τα λόγια σου, για τη σκέψη σου. Ας προχωρήσουμε στην εξηγνωσία. Η διαδικασία είναι ως εξής. Έχουμε τα εδέσματα εδώ μπροστά μας και θα ήθελα το κάθε έναν που φωνάζω να έρχεται... Γκουντού Δέσποινα. Γκουντού. Δέσποινα, καλημέρα. Για πάμε εδώ στην Επιτροπή να μάθουμε τι έκανες. Ένα σουφλέ με πατάτες, πανάκι. Έχω μαγειρέψει ένα παραδοσιακό σουφλέ που βασίζεται σε δύο προϊόντα που παράγουμε στην περιοχή μας, την πατάτα και το σπανάκι, και έχω βάλει και άλλα υλικά μέσα, όπως ας πούμε κίτρινο τυρί. Το ονόμασα παραδοσιακό γιατί αυτή η συνταγή προερχόταν από τη γιαγιά μου, από τη γιαγιά μου πήγε στη μητέρα μου και από τη μητέρα μου την κληρονόμησα εγώ τη συνταγή. Και βασικά στην οικογένεια αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω και στην Επιτροπή. Κρεμιδοκεφτέδες λοιπόν. Το κρεμμυδάκι, παράγει εδώ η περιοχή κρεμμύδι. Στο κτήμα μας. Λευκό ή κόκκινο. Λευκό. Πιο φρέσκο. Ξηρό βγάλατε. Μόνο το πράσινο, το άσπρο δεν το βάζουμε καθόλου. Μόνο το πράσινο, την ουρίτσα. Το άσπρο δεν το βάζουμε καθόλου. Κανό, γιος μου, ρίγανη δικιά μας από εδώ και μαύρο πίπερο, αυτά. Και αυγά. Τυρί βάζετε μέσα. Δεν βάζουμε. Και αλεύρι, καλαμπουκίσου αλεύρι. Έχω παρασκευάσει ζεφανιά με κυμά ανάμεικτο. Την πατάτα που είναι, δεν είναι καθαρισμένη, απλώς είναι ξυμένη η φλούδα της, τυλιγμένη και αυτή με σκέπη, και σαν ορεκτικό το ξυλοτήρι παραγωγή μας μέσα σε παραδοσιακό που το λέγανε οι παππούτες μας το πνάκι, το λεγόμενο πνάκι. Κατηγορίες πίτες. Η κυρία Λαζαρίδου Νόπη για το ΠΕΡΕΚ, τρίτο βραβείο. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρκοπούλου Σούλα για την κολοκυθόπιτα. Και ο Σύλλογος Γυναικών Εστία για τα πισία πατάτας. Δεύτερο βραβείο. Κάνετε το κόμπο. Ο Σύλλογος Γυναικών Εστία για τα Σαρμαδάκια, τρίτο βραβείο στα παραδοσιακά δέσματα. Και το δεύτερο, και φέτες με κουρκούτι. Και το τρίτο και το πρώτο για το ΙΜΑΜ. Τρία βραβεία λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.